samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Να το ξαναπώ και άλλη μια φορά, το είπα και στον πρόλογο, το ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό για μας να δώσουμε το βήμα σε εσάς. Είσαστε από τα κόμματα τα οποία τουλάχιστον δημοσκοπήσεις σας φέρουν να μπαίνετε στη Βουλή και με το αξιοπρόσεκτο για τα ελληνικά και τα μηντιακά δεδομένα, χωρίς να έχετε την φωνή που κατά παράδοση δίνετε στα κόμματα για να πείτε τις ιδέες σας, να υποστηρίξετε τον εαυτό σας σε επιθέσεις που συνήθως δέχεστε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και κατά δεύτερον, είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε, ότι γενικώς τα παραδοσιακά μίντια, τα επωνομαζόμενα μεγάλα, εφημερίδες, κανάλια κτλ., συνήθως δεν μας προβάλλουν ή όταν μας προβάλλουν γίνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και αυτές οι συνθήκες έχουν το γνωστό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ο ομιλητής να διακόπτεται συνέχεια, να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες έχουν ένα σκοπτικό χαρακτήρα, ειρωνικό, καθαστικό κτλ. Και με τις συνεχόμενες διακοπές, ας πούμε, και τις ειρωνίες και αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται, συνήθως απέναντι στο Γενικό Γραμματέα του κινήματος, του κύριο Μιχαλολιάκο, να δημιουργείται αυτό το εις βάρος μας, ας πούμε, προπαγανδιστικό κοινωνιακό κλίμα. Μάλιστα. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν σημειώνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, και είναι ποσοστά τα οποία δεν σημειώνονται τώρα σε αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ και με 2 χρόνια περίπου, 3, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η ψήφος προς την Χρυσή Αυγή είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν ή είναι μια συνειδητή ψήφος? Κοιτάξτε, δείτε. Ο Λαϊκός Συνόδος Χρυσή Αυγή φέρει την σφραγίδα του Αρείου Πάγου από το 1986-87 και εντεύθεν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, 1994-2009, 1996-2009 και πάλι ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, 4 φορές δηλαδή σε αναμέτρηση ψηφοφορική, έχει κατέλθει και δεν τρεπόμαστε να το πούμε ότι έχουμε λάβει το ποσοστό το 0,0%. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πούμε τα τελευταία 2 χρόνια, παρατηρείται μια αξιοπρόσεκτη άνοδος του Λαϊκού Συνδέσμου. Γιατί? Καταρχήν, η ψήφος, η υποστήριξη προς το Λαϊκό Σύνδεσμο δεν είναι υποστήριξη διαμαρτυρίας. Είναι αντανακλαστική, καταρχάς, ψήφος και ενδιαφέρον προς το κίνημα του Λαϊκού Συνδέσμου. Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Διότι σήμερα η πατρίδα μας διέχεται μια βαθύτατη κρίση. Η οποία κρίση αυτή δεν είναι μόνο οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και ούτω καθεξής, είναι και κρίση αξιών, είναι και κρίση ηθικής, είναι και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με παραδοσιακά δεδομένα τα οποία στοιχειοθετούν κατά κάποιο τρόπο τον εθνικό μας βίο. Η κοινωνία μας εκδίδεται κάτω από τη βαρβαρότητα που επιβάλλεται εδώ και δεκαετίες από το πολιτικό σύστημα και από τους ξένους εντολείς, έτσι, διότι ως γνωστόν η χώρα μας δεν είναι αυτόνομη κατά κάποιο τρόπο, τελεί υπό κάποιο τρόπο την υπό την κυδαιμονία προτεκτορά, κατά κάποιο τρόπο είναι ένα προτεκτοράτο ουσιαστικά δυνάμεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία αποδεικνύεται ότι συνεχώς αλλάζουμε χέρια. Mm-hmm. Από κυδαιμόνες, προστάτες εντός πολλών εισαγωγικών που ουσιαστικά κάνουν έμεσα κουμάντο στα δεδομένα της χώρας μας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα πολιτευτικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, το οποίο ουσιαστικά συγκεντρώνεται και σε ένα εντελώς δραματικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί σήμερα, λόγω των λόγων που έχουν προαναφέρει προηγουμένως, έχει φέρει τον ελληνικό λαό σε απόγνωση. Mm-hmm. Και αυτή ακριβώς η απόγνωση τον οδηγεί σε ένα κατά κάποιο τρόπο πολιτικό ξεμούδιασμα και λόγω του ότι ο δικός μας πολιτικός λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ ξεκάθαρος και πολύ ρεαλιστικός, υπάρχει αυτή η αντανακλαστική ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του ελληνικού λαού προς το Λαϊκό Σύνδεσμο. Μάλιστα. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή πού κατατάσσεται ιδεολογικά? Γιατί διάβαζα μια συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη
Κυριακή, στο Κυριακάτικο Βήμα. Επανέλαβε την ίδια τοποθέτηση και χθες, μιλώντας ο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι η Χρυσή Αυγή δεν ανήκει στον κεντροδεξιό χώρο εκεί, τουλάχιστον που την τοποθέτησε ο κύριος Σαμαράς σε πρόσφατη δήλωσή του. Συνήθως αυτό το οποίο ο χαρακτηρισμός ο οποίος συνοδεύει το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή είναι ακροδεξί. Πού ανήκει η Χρυσή Αυγή ιδεολογικά, πού τοποθετείτε? Η συμβατική πολιτική ιδεογραφία, κύριε Σβαρνιά, λέει: παίρνουμε μια ευθεία, τη χωρίζουμε δεξιά, αριστερά και κέντρο και λέμε: εδώ βάζω σένα, εδώ βάζω σένα, εδώ βάζω σένα. Λοιπόν, εμείς ούτε ακροδεξιά είμαστε, ούτε κέντρο, ούτε δεξιά. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η θεώρηση. Σε εμάς υπάρχει μόνο το πάνω και το κάτω. Συν της άλλης, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κόμμα ναζιστικό, κόμμα φασιστικό, κόμμα ακροδεξιό. Είμαστε κόμμα εθνικιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καπιταλισμός, ο μαρξοκομμουνισμός, ο εθνικισμός είναι κοσμοθεωρίες. Είναι πλήρες κοσμοθεωρίες, οι οποίες συνοδεύονται από βιοθεωρίες. Καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα, όταν εξετάσουμε υπό αυτό το πρίσμα κάποια πολιτικά δεδομένα, τότε είμαστε πιο ακριβείς σε επίπεδο ορολογίας πολιτικών επιστημών. Ακροδεξιά στην Ελλάδα όντως υπάρχει. Ακροδεξιά στην Ελλάδα υπήρχε, όπως υπάρχει το κέντρο, η κεντροδεξιά, όπως υπάρχει αριστερά, όπως υπάρχει ακροαριστερά. Αυτά τα πολιτικά όμως σχήματα, σας είπα ότι εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των δεδομένων στην πολιτική ορολογία. Αν το εξετάσουμε κοσμοθεωρητικά, ακριβολογώντας βιοθεωρητικά κτλ., μιλάμε για τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, ότι αποτελεί ένα ακριβώς λαϊκό εθνικιστικό κίνημα. Αυτός είναι ο προσδιορισμός ο πολιτικός μας. Από εκεί και πέρα, όπως δεν μας ενδιαφέρει πώς μας χαρακτηρίζουν οι υπόλοιποι, μας ενδιαφέρει ότι μέσα από τις διαδικασίες της αυτογνωσίας που έχουμε και της πορείας μας μέσα στο χώρο και στον χρόνο, ότι έχουμε αυτό το προσδιορισμό. Και να κάνω και μια ιδιαίτερη υποσημείωση εδώ πέρα, να πούμε το εξής. Απαντώντας σε αυτή την κατηγορία το ότι ταυτιζόμεθα με τις φασιστικές και τις ναζιστικές ιδεολογίες. Δεν μπορείς, κύριε Ζωανιά, να είσαι Έλληνας εθνικιστής όταν αποδέχεσαι ξένες μορφές εθνικισμού. Ο φασισμός ανήκει στην ιταλική διάσταση της εθνικιστικής προσέγγισης, ο ναζισμός στη γερμανική. Εάν εγώ δεχτώ τον ιταλικό φασισμό και τον γερμανικό ναζισμό, πάω να είμαι Έλληνας εθνικιστής. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι, ξέρω εγώ, Γερμανός Ναζί. Είμαι Ιταλός φασίστας. Είμαι οτιδήποτε άλλο. Για μας ισχύει το εξής. Ό,τι ίσχυε και για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το μεταξικό όχι. Και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, πεθαίνει. Δεν πάει να είναι κάποιος ο οποίος λέει ακριβώς τα ίδια λόγια με αυτά τα οποία λέω εγώ. Όταν έρχεται να μου στερήσει την ελευθερία μου, του κόβω τα πόδια. Του κόβω τα χέρια, του σκοτώνω. Τον εξαφανίζω. Διότι για μας τους Έλληνες, υπέρτατη αρετή και αξία είναι η ελευθερία. Και δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Καπετάνιο, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ στην κουβέντα μας και να πω ότι στους φίλους που στέλνουν και μηνύματα στο σταθμό αυτή τη στιγμή, το ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Ότι εάν, ανεξαρτήτως από το αν συμφωνούν ή διαφωνούν ιδεολογικά με τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, εάν κάποιος διαφωνεί και δεν θέλει να ακούσει, μπορεί να αλλάξει σταθμό και να μην ακούσει τη συνέχεια της συνέντευξης. Θα το παρακαλέσω από τους ακροατές οι οποίοι δεν κάνει σε τίποτα τον χαρακτηρισμό. Εμάς είναι και η δημοσιογραφική μας υποχρέωση και εν πάση περιπτώσει είναι και η δημοκρατική υποχρέωση να το λάβουμε διαφορετικά, να ακούγονται όλες οι φωνές. Λοιπόν, για να κλείσω αυτή την παρένθεση και να επιστρέψω στη συζήτησή μας, κύριε Καπετάνιο, και να πω, συγχωρέστε μου γιατί τώρα έχασα λίγο τον ηρμό, ένα από τα θέματα τα οποία κατηγορούν συνήθως το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή είναι το θέμα των μεταναστών. Τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα, όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και εμπράκτως. Έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή ότι έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά μεταναστών. Λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένη. Πού, ποιοι και πότε. Θα σας πω το εξής. Άλλο να είσαι αμετακίνητα φιλετιστής, θεωρώντας ότι θα πρέπει το σπίτι σου και τα όρια του να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, αλλά και κατά κάποιο τρόπο γίνεται διαχείριση
στα δεδομένα της υπάρξεώς του και άλλο να είσαι εγκληματικά ηλίθιος. Εγκληματικά ηλίθιος σημαίνει να είναι ο άλλος αλόφιλος, αλλοδαπός, να σηκώνει τη γροθιά σου, το χέρι σου ή οποιοδήποτε αντικείμενο εναντίον του και να τον κυνηγάς. Αυτό ονομάζεται εγκληματική βλακεία. Τώρα, υπάρχουν επιθέσεις βίας εναντίον λαθρομεταναστών, αλλά θέλουμε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν νομικά ότι εμείς επιδιδόμεθα σε εγκληματική βία εναντίον αλλοφύλων. Δηλαδή, πού, ποιοι και πότε. Όταν έχουμε μια κατηγορία, δηλαδή, θέλω να μου πει κάποιος ότι εσείς, κύριε Χρήστο Καπετάνιο, βγήκατε έξω, πήρατε ένα μαδέρι στο χέρι και το φέρατε στο κεφάλι ενός κακόμοιρου, ας πούμε, ξέρω εγώ, Πακιστανού. Πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, επαναλαμβάνω, άλλο φιλετισμός και άλλο εγκληματική βλακεία. Δεν σημαίνει το ότι ο άλλος είναι κάτι διαφορετικό από σένα και προέρχεται από την Ασία, την Αφρική, οπουδήποτε αλλού εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να το αρχίσουμε να το γενικάμε, να το βαράμε, να το χτυπάμε, διότι έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς είναι κακόμοιροι. Κακόμοιροι γιατί για τον Α ή για τον Β λόγο χρησιμοποιούνται από τη διεθνή του χρήματος για συγκεκριμένους λόγους και αυτός ο λόγος είναι για την διάρρηξη του οικονομικού, κοινωνικού και ούτω καθεξής ιστού σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη. Και αυτά τα σημεία του πλανήτη είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, την οποία θέλουν να την ξεχαρβαλώσουν με κάθε τρόπο, και πολύ ειδικότερα η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ουσιαστικά αποτελεί ένα χώρο στο οποίο γίνονται τέτοιου είδους πειραματισμοί κατά και το πλέον προκεχωρημένο τρόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μια και φτάσαμε σε οικονομικά ζητήματα, κύριε Καπετάνιο, θα ήθελα να ρωτήσω, ευρώ ή δραχμή? Κοιτάξτε να δείτε, το ευρώ το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Αν πούμε τώρα, ξυπνάμε αύριο και μπαίνουμε στη δραχμή, θα έχουμε τεράστια χασούρα. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, είναι οικονομοτεχνικό. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Φυσικά αυτές οι παράμετροι δεν εξαντλούνται σε μερικά λεπτά μιας μηντιακής συνέντευξης. Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο δίλημα. Αυτό το πρόβλημα, αυτή η επιλογή θα μπορούσε να ξεκαθαριστεί κατόπιν πολύ συγκεκριμένων χειρισμών που έχουν σχέση με πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω διότι ή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να αρκεστείτε ότι στο γεγονός ότι καταρχάς έχουμε πληρώσει το ευρώ πάρα πολύ ακριβά και θα ήταν ανοησία να φύγουμε έτσι αυτόματα χωρίς να έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα και κατά δεύτερον ότι ίσως είναι και λίγο λανθασμένη η χρονική περίοδος, διότι αν δεν ήμασταν στο ευρώ και ήμασταν στη δραχμή, μπορεί να είχαμε υποτιμήσει τη δραχμή, ξέρω εγώ, 60-70% και να μην είχαμε πρόβλημα. Τώρα δυστυχώς τα πράγματα μπερδεύονται και κάθε μέρα που περνάει, κύριε Σβανιά, μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδας θα λυθεί, αν λυθεί το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας, να είσαι απολύτως βέβαιος. Θα μου επιτρέψετε για το τέλος να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και να υποθέσουμε ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή θα πιάσει το 3%, γιατί αυτό είναι το όριο για να εισέλθει στη Βουλή. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε μια ευρύτερη κυβέρνηση με κάποια από τα κόμματα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Τα αμαρτωλά κόμματα του ελληνικού συστήματος πολιτικού είναι απολύτως υπεύθυνα για αυτή την καταγγελία και την κατάρρευση της πατρίδας μας. Είμαστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι δυσοδομούν, ξεχαρβαλώνουν και καταστρέφουν την πατρίδα μας. Σε αυτό είμαστε αμετακίνητοι και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν εννοώ ότι μπορεί να αποκύψει κάποια πολιτική συνεργασία στο μέλλον. Το βλέποντας και κάνοντας έχει σχέση με αυτά τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται και τα οποία χρήζουν πολύ, πολύ ιδιαίτερης προσέγγισης αλλά και χειρισμού από το κίνημά μας. Είτε αυτό έχει το 3% ας πούμε και μπαίνει στη Βουλή με ξέρω εγώ, 8 βουλευτές, είτε έχει 10%, είτε έχει 110%. Αλλά να σας πω κάτι, και 60% να πάρουμε, κύριε Σβαρνιά, και 80% να πάρουμε και 100% να πάρουμε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, οι οποίοι είναι εξωελλαδικοί, οι οποίοι θα λυσάξουν και δεν θα μας αφήσουν και δεν θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό το οποίο πρέπει και χρειάζεται να γίνει είναι συνειδητά όλος ο ελληνικός λαός με όλη του την ψυχή να μας στηρίξει, διότι είμαστε ένα κομμάτι αυτού του συγκεκριμένου λαού και ότι είμαστε, και θα το αποδείξουμε αυτό το πράγμα, η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία εγγυάται την εθνική ανεξαρτησία. Ο καιρός γάρε εγγύς.
Κύριε Καπετάνιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής και βεβαίως με την λογική ότι όλα τα κόμματα προετοιμάζονται για την εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητο πότε αυτή θα διεξαχθεί. Στην Σάμο θα έχετε υποψήφιο? Καταρχήν, στη Σάμο λειτουργεί αγωνιστικός πυρήνας. Θα υπάρχει υποψήφιος, δεν έχει κλείσει ακόμα το ψηφοδέλτιο. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, υπήρχε μάλλον ένα τηλέφωνο το οποίο αφορούσε στην περιφερειακή οργάνωση Βορείου Αιγαίου, δηλαδή από τη Λίμνο μέχρι και τη Σάμο. Από το σημερινό φύλλο της Χρυσής Αυγής, η οποία κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και μάλλον προφανώς θα είναι αύριο στο νησί, υπάρχει ένα καινούριο τηλέφωνο, το 6984-305-181, το οποίο ουσιαστικά το διαχειρίζεται εκπρόσωπος του κινήματός μας εδώ πέρα στο νησί. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μεταξύ 6 και 9 το απόγευμα, οποιοδήποτε μπορεί να τηλεφωνήσει σε αυτό το τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία. 6984-305-181. Κύριε Καπετάνιο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι πράγματι αυτό το οποίο κάνατε επιοντολογικά και σωστό, αλλά και ηθικό απέναντί μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά, καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν... samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.